Δήλωση κατά σκευωρία είναι και γελίο να το αναφέρουμε. Έτσι, εκτός αν αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να λώσει το σύσσωμο, το FBI, την Αμερικανική Δικαιοσύνη, την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς κλπ. Καταφανώς πρόκειται για σκάνδαλο, την πολιτική ευθύνη του οποίου δεν είμαι εδώ εισαγγελέας, δεν με ενδιαφέρουν. Οι ποινικές ευθύνες είναι θέμα της τακτικής δικαιοσύνης. Λοιπόν, την πολιτική ευθύνη του οποίου δεν έχει αναλάβει κανείς. Παγκόσμιο σκάνδαλο. Νόθευση του ανταγωνισμού, κατάκτηση δεσπότουσα θέση στον ανταγωνισμό και όσον αφορά εδώ τα καθημάς, με μια εξωφρενική χειραγώγηση των τιμών φαρμάκου, η οποία στήχησε συνολικά, αν δούμε το μαύρο χρήμα για το φάρμακο, στον Έλληνα πολίτη 23 δις. Κοιτάξτε, ένας λαός, από ένα λαό του οποίου του έχει στερήσει τους πόρους, του έχει κάνει ουκέστην αριθμός περικοπές στις συντάξεις και τους μισθούς, την ίδια στιγμή μετακυλίοντας το κόστος της υγείας σε αυτόν, στις πλάτες του, μειώθηκε, λέμε, στα μνημόνια η δημόσια δαπάνη για την υγεία και ποιος έφερε το κόστος, ο πολίτης. Αυξήθηκε η συμμετοχή. Λοιπόν, είναι λογικό να θέλει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Και να σας πω και κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπω σε μια ονοματολογία, αυτά είναι θέματα της προανακριτικής, η οποία ερεί στο εμπαρόδο, κύριε Τσιάρα. Υπάρχει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Τι να κάνουμε, κάποιοι φτιάχναν τα άρθρα έτσι για να θωρακίζουν τους εαυτούς τους από τη δικαιοσύνη. Όχι, που λέω ότι όταν. Συγγνώμη, πέφτει σε όνομα πολιτικού προσώπου. Να είναι όλα στο φως. Πάει κατευθείαν πίσω στη Βουλή. Και τώρα και δεν θέλω, θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επέχει... Δεν έχουμε χρόνο για αυτή όχι, τη συζήτηση. Όχι, άρα δεν την κάνουμε. Ευχαριστώ. Θέση φυσικού όταν δικαστή. Το πρώτο όνομα πολιτικού είναι το Νοέμβριο και η δικογραφία έρχεται το Φεβρουάριο στη Βουλή. Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσο έχει τηρηθεί το άρθρο 86. Συμπέρασμα, πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτή τη συζήτηση. Αφήστε να συζητήσουμε λίγο σοβαρά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, η υπόθεση Νοβάρτη στη χώρα μας δείχνει πώς μία πολυεθνική και τα συμφέροντά της παρισέφρισαν σε μία χώρα, αλώσαν όλο το δημόσιο σύστημα. Αυτά βεβαίως θα τα ρωτήσετε και στον κύριο Κουρουπλή. Αλώσανε και είχαμε... Θα τα ρωτήσετε και στον κύριο Κουρουπλή, φαντάζομαι. Δεν είναι θέμα Νοβάρτη. Θα τα ρωτήσετε και στον κύριο Ξανθό. Είναι θέμα μηνυτήριας αναφοράς. Θα τα ρωτήσετε, φαντάζομαι, διότι ξέρετε, κυρία Βάκη, λοιπόν, να σας η πω. Ίδια πραγματικότητα διαιωνίστηκε και αμέσως μετά. Υπουργικές αποφάσεις οι οποίες ευνοούσαν τα συμφέροντα της εταιρείας. Πολύ συγκεκριμένες. Διοικητικοί παράγοντες που ενέχονται. Με την γενική επιθεωρήτρια να ψάχνει στα μπαούλα, στις κασέλες και στα συρτάρια να βρει έγγραφα που έχουν χαθεί. Όλο τυχαίως. Ένα ολόκληρο σύστημα από λειτουργούς της υγείας, από ιατρούς, οι οποίοι υπερσυνταγογραφούσαν, υπερτιμολογούσαν. Υπήρχε λοιπόν ένα τεράστιο δίκτυο. Εγώ θα συμφωνήσω, πρέπει να κάνω και μετά. Εμένα ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Να διασφαλιστούν οι όρικοι προϋποθέσεις ώστε η δημόσια υγεία να αναταχθεί, το φάρμακο να πάψει να είναι καταναλωτικό προϊόν, να είναι δημόσιο αγαθό και ο γιατρός να είναι λειτουργός. Το πετύχαμε. Εγώ όμως θέλω να κάνω και εγώ ένα σχόλιο με την ιδεολογική.